πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε μαζί με τη διοίκηση. Γιατί έχουμε έναν κενό τις ημέρες του Πάσχα, κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν σχολείο, είναι μια ευκαιρία για να δουλέψουμε ακόμη παραπάνω σε κάποια κομμάτια ατομικής τεχνικής. Ξεκινάει σήμερα από το πρωί και τελειώνει με τη Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι. Και είναι ένα πρόγραμμα καθαρά ατομικής, παιδιά, όχι ατομικής τεχνικής, έχει κάποιο παιχνίδι στο τέλος. Θα κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τρόπο που θα μάθουν τα παιδιά να σταματάνε, να τρέχουν, να σουτάρουν, να τριπλάρουν και να πάρουν κάποιες πληροφορίες λεπτομέρειας που θα τους βοηθήσουν μέσα στη χρονιά, αλλά και θα δείξουμε ότι κάτι προσπαθούμε να φτιάξουμε διαφορετικό, ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, το ότι πλέον κοιτάμε να φτιάξουμε μπασκετμπολίστες σε αυτή την ηλικία και να δουλέψουμε ατομικά σε αυτές τις προβλήματα που υπάρχουν, αλλά μέσα στην ομάδα, μέσα στη χρονιά δεν μπορούν να γίνουν. Όπως μιλάω, κάποιο παιδί να μάθει να σταματάει, να μάθει να τριπλάρει σωστά, τα οποία όταν υπάρχουν αγώνες είναι λίγο δύσκολο μέσα στη εβδομάδα που δουλέψουμε. Σήμερα περιμένουμε ακόμα 2-3 παιδιά, είμαστε στο αριθμό 35 για φέτος, που είναι αρκετά ικανοποιητικό για πρώτη χρονιά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό. Ο κύριος λόγος που χρειάζεται να δουλέψουν είναι ότι πλέον η καινούργια γενιά δεν παίζει. Δεν θα πάει στο γήπεδο να παίξει μόνη της, να πάει να ασχοληθεί, να παίξει μονά με τους φίλους, να παίξουν σε ένα ανοιχτό γήπεδο όπως παίζαμε εμείς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να τους δώσουμε εμείς τη δυνατότητα να είναι μέσα σε ένα γήπεδο, παρά να είναι στην τηλεόραση, όπως είναι ή στο PlayStation, όπως είναι καινούργια γενιά. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα να είναι εδώ, ώστε να αθληθούν, να είναι με τους φίλους τους, να κοινωνικοποιηθούν, γιατί υπάρχουν προβλήματα πλέον στην κοινωνία μας, ότι τα παιδιά δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και κυρίως να υδρώσουν ώστε να είναι θέμα υγείας, άσχετο το μπασκετικό κομμάτι. Αν θα παίξουν μπάσκετ ή αν θα γίνουν καλύτεροι παίκτες, μας ενδιαφέρει να έχουμε και υγιείς παιδιά. Γενικά η Λάρνακα είναι μπασκετική. Από την εποχή του Περσπερδικού υπήρχε πάντα μπασκετικός κόσμος. Για κάποια χρόνια κάπου χάθηκε αυτό. Γενικά η Κύπρος είναι ποδοσφαιρική χώρα. Οπότε έχουμε κάποια προβλήματα εδώ, ότι το ποδόσφαιρο μας απορροφά πάρα πολλά παιδιά. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε την προσπάθειά μας, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και στα σχολεία που έχουμε βγει φέτος σε συνεργασία με την διοίκηση και με την τοπική εδώ και κάποια μαγαζιά και event που έχουμε κάνει ώστε να καταφέρουμε να μαζέψουμε κόσμο γύρω από τον μπάσκετ. Είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει μέλλον, υπάρχουν ταλέντα, αλλά κάπου τα χάνουμε στην πορεία στο ότι οι γονείς νομίζω δεν το έχουν τόσο σοβαρό τον αθλητισμό στο μυαλό του. Θεωρούν ότι το μπάσκετ είναι απλά να περνάει η ώρα του παιδιού και δεν προσπαθούν ώστε να το δουλέψουν, να το βελτιώσουν. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά, βήμα-βήμα, χρόνο-χρόνο θα το αλλάξουν. Θα αλλάξουν λίγο την νοοτροπία και τα παιδιά που έχουν ταλέντο όντως θα προχωρήσουν.